Όταν το ημερολόγιο δείξει 25 Μαΐου και οι δείκτες του ρολογιού 8 το πρωί, τότε όσοι περίμεναν περισσότερο από 2 μήνες για να πιούν ένα καφέ σε τραπεζάκι με τους φίλους τους ή να πάνε σε ταβέρνα για φαγητό, θα μπορέσουν να το κάνουν. Η εστίαση μετρά αντίστροφα για να λειτουργήσει με τους επιχειρηματίες να κάνουν καθαριότητες στις επιχειρήσεις τους. Οι άνθρωποι θα σηκώσουν τα μανίκια και θα κοιτάξουν να ζωντανέψουν τις επιχειρήσεις τους. Είμαστε όλοι σε ένα καζάνι. Βέβαια έχω να πω πολύ καλές κουβέντες και για το Δήμο και για τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, οι οποίοι σταθήκανε δίπλα στους επιχειρηματίες πάρα πολύ γερά. Μπορώ να σας πω μόνο ότι μόνο τα τέλη, τα λιμενικά τέλη μειωθήκανε κάτω από το μισό, γίνηκαν ευκολίες, γίνηκαν παραχωρήσεις και μεγάλη κατανόηση σε όλο το πρόβλημα. Στο ΚΟΜΚΑΠΗ οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες κάνουν τις απαιτούμενες εργασίες για να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα που επιτάσσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τραπεζάκια σε αποστάσεις από 70 εκατοστά ως 1 μέτρο και 70, ανάλογα με τη διάταξη των καθισμάτων, ενώ και οι σερβιτόροι θα πρέπει να φορούν μάσκες στο οκτάωρό τους και προαιρετικά γάντια. Για εμένα προσωπικά το θεωρώ κάτι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικό αυτό. Για τη δική μου ασφάλεια αρχικά και για τον πελάτη το πώς θα φαίνεται, έρχεται να χαλαρώσει, να απολαύσει ένα καφέ και βλέπει έναν άνθρωπο με μάσκα, γάντια ίσως ή δεν ξέρω εγώ τι, και τα μάτια του θα είναι πάνω σε γάντια, θα είναι απέναντι στη θάλασσα. Άγνωστη για μένα εμπειρία αυτό. Προετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε. Θα έχουμε τις αποστάσεις ασφαλείας που όπως ορίζουν οι νόμοι. Ήταν δύσκολη περίοδο. Εντάξει, όλοι μαζί θα το περάσουμε αυτό. Περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Θα το στηρίξουμε και εμείς. Θα έχουμε τις ασφάλειες που χρειάζεται, τις μάσκες μας, τα γάντια, όλο το προσωπικό. Το πρωτόκολλο προβλέπει την απολύμανση σε τραπεζάκια και καρέκλες κάθε φορά που σηκώνεται ο πελάτης, ενώ σε κάθε τραπέζι δεν θα μπορούν να καθίσουν περισσότεροι από 6 άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια με ανήλικα τέκνα. Πολλά μαγαζιά καταργούν και τις κουζίνες τους λόγω κορονοϊού, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον για ένα μαγαζί να παρασκευάζει κάτω από πολύ παράξενες και δύσκολες συνθήκες. Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι αυτή η μεταβατική περίοδος, που θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες ανάλογα με την εξέλιξη της ανοσίας στον πληθυσμό, θα είναι πρωτόγνωρη για όλους και θα πρέπει να εξοπλιστούμε με υπομονή και αισιοδοξία. Μας έχει λείψει αυτό το καφεδάκι. Ιδιαίτερα το καλοκαιρινό καφεδάκι, το απόγευμα στο ΚΟΜΚΑΠΗ μας έχει λείψει. Το θέλουμε. Όλα αυτά από τον καιρό ήταν κλειστά. Βέβαια. Τέλος, οι επιχειρηματίες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν όλους τους εργαζομένους τους στη δουλειά με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Θα δουλέψουν όλοι, ίσως λίγο λιγότερες ώρες ο καθένας, αλλά όλοι θα δουλέψουν για να μπορεί να υπάρχει μεροκάματο σε όλους τους ανθρώπους. Θα μοιραστεί η πίτα δίκια, έτσι πιστεύω. Είναι και προϋπόθεση για να μπορούν οι επιχειρήσεις να μπουν σε ανάλογα αντίστοιχα προγράμματα να χρηματοδοτηθούν στη ρευστότητά τους.